Λύση στο μεγάλο πρόβλημα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή δίνει η Ελλάδα που γίνεται η κύρια αεροπορική βάση της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Αυτή η λύση αφορά κύμα επιθέσεων της Τεχεράνης μέσω σιητικών πολιτοφυλακών σε Αμερικανικές βάσεις σε Ιράκ και Συρία. Οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές εκτοξεύουν ρουκέτες και μη επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας έχοντας τους Αμερικανούς σε συνεχή ετοιμότητα. Τα αμερικανικά στρατεύματα που σταθμεύουν σε Ιράκ και Συρία υπέστησαν 13 επιθέσεις την περασμένη εβδομάδα με ντρόνς και ρουκέτες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Patrick Ράιντερ. Δύο δωδεκάδες αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα σε μία σειρά επιθέσεων με μία επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ και τη Συρία, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών σχεδιάζει να μετασταθμεύσει πολλά αεροσκάφη όλων των τύπων σε στρατιωτική βάση κοντά στην Αθήνα σε σχέση με την Αμερικανική απάντηση στα γεγονότα στο Ισραήλ, γράφει ο Αμερικανός δημοσιογράφος Τζον Βαντίβ. Προφανώ, όπω έχουμε αναφέρει, μετά την Ελευσίνα να αναζητηθούν και άλλε βάσει εντό ελληνική επικράτεια για τη μετασταθμεύση μαχητικών αεροσκαφών τύπου F35 και F22, σε περίπτωση που ξεκινήσουν επιθετικέ αποστολέ κατά στόχων σε Ιράκ και Συρία. Αναμένονται επίση δεκάδε μεταγωγικά σε 130J αλλά και σε 17 αεροσκάφη ναυτική συνεργασία, ηλεκτρονικού πολέμου και συλλογή πληροφοριών να μετασταθμεύσουν στην Ελευσίνα. Οι αναφερόμενε κινήσει έρχονται καθώ το Πεντάγωνο μεταθέτει πρόσθετε δυνάμει στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ω απάντηση στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμά. Η πιθανότητα ο πόλεμο να διευρυνθεί πέρα από τη Γάζα έχει εγείρει ανησυχίε ότι οι δυνάμει των Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσαν να δεχθούν αυξημένε επιθέσει σε βάση στο Ιράκ και τη Συρία, όπου φιλοειρανικέ πολιτοφυλακέ εκτοξεύουν συνεχώ ρουκέτε και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Σε απάντηση σε αυτές τις ανησυχίες, ο Υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν διέταξε το Σάββατο τη μεταφορά του αντιαεροπορικού συστήματος THAAD και πρόσθετες συστοιχίες πυράβλων Πάτριο σε βάση στην περιοχή. Για το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ελλάδα γίνεται ένας ολόενα και πιο σημαντικός σύμμαχος στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Εκτό από τη βάση του κόλπου τη Ούδα, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνα έχει επεκτείνει την παρουσία των ΗΠΑ σε στρατιωτικέ εγκαταστάσει σε όλη την Ελλάδα, σε συνδυασμό με μια ενημερωμένη διμερή συμφωνία ασφαλεία. Η Ελλάδα έτσι γίνεται ταχαίω η κυρία βάση επιθετικών αποστολών των ΗΠΑ σε Ιράκ και Συρία και αυτό οφείλουμε να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο για να διασφαλίσουμε τα κεκτημένα μα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.